Αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, ΑΠΟΕΛ. Το σωματείο με την πιο πλούσια αθλητική δράση και ιστορία στην Κύπρο. Το 1926, μια ομάδα δυσαρεστημένων μελών του Τραστ, της οποίας ηγείται ο Γιώργος Πούλιας, ίδρυσαν τον ποδοσφαιρικό όμιλο Ελλήνων Λευκωσίας. Το 1928, δύο μόνο χρόνια μετά από την ίδρυσή του, συνεκλήθη έκτακτος καταστατική συνέλευση των μελών του ομίλου και ενεκρίθη ομοφόνος η δημιουργία αθλητικής ομάδας και η μετονομασία του ομίλου εις Αθλητικών Ποδοσφαιρικών Όμιλων Ελλήνων Λευκωσίας. Από το 1931 που ιδρύθηκε η ΚΟΠ μέχρι σήμερα, ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε 11 φορές το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρώτης Κατηγορίας και 7 φορές το Κύπελο Κύπρου, κρατώντας έτσι τα σκύπτρα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο ΑΠΟΕΛ συναντήθηκε με αρκετές φημισμένες ελληνικές και ξένες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Μπένφικα, η Αρσενάλ, η Τότενα, η Sporting, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός Πειραιός και άλλες. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Τώρα ο ΑΠΟΕΛ διατηρεί 6 αθλητικά τμήματα: ποδοσφαίρου, κλασικού αθλητισμού, καλαθοσφαίρας, πετοσφαίρας, επιτραπεζίου αντισφαιρίσεως και ποδηλασίας. Ώρα όμως να γνωρίσουμε τους σημερινούς ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Τους ποδοσφαιριστές αυτούς που κέρδισαν επάξια και πανηγυρικά το φετινό πρωτάθλημα. Ανδρέας Στυλιανού, 31 χρόνων, κυνηγός, αρχηγός της ομάδας. Ηρόδοτος Κούπανος, 24 χρόνων, τερματοφύλακας. Γεώργιος Παντζαράς, 20 χρόνων, τερματοφύλακας. Λευτέρης Πούλιας, 28 χρόνων, δεξιός οπισθοφύλακας. Μιχαήλ Κολοκάσης, 24 χρόνων, αριστερός οπισθοφύλακας. Νίκος Παντζαράς, 19 χρόνων, κεντρικός οπισθοφύλακας. Οδυσσέας Αθάνατος, 26 χρόνων, κεντρικός οπισθοφύλακας. Σταύρος Παρασκευά, παίζει στα Χαφς. Άντρος Μιαμιλιώτης, 19 χρόνων, αγωνίζεται στο κέντρο και στην επίθεση. Λεωνίδας Λεωνίδου, 23 χρόνων, κυνηγός. Τάκης Αντωνίου, 20 χρόνων, παίζει στο κέντρο και στην επίθεση. Πετράκης Χατσιθωμά, 17 χρόνων, παίζει στο κέντρο και στην επίθεση. Τάκης Τιμοθέου, 19 χρόνων, κεντρικός κυνηγός. Νίκος Κρητικός, 18 χρόνων, αριστερός εξτρέμ. Χρήστος Σοφοκλέους Λίλος, 24 χρόνων, οπισθοφύλακας. Σάβα Τσιριβιλής, 21 χρόνων, οπισθοφύλακας. Μενέλαος Μενέλαου, 23 χρόνων, οπισθοφύλακας. Λοΐζος Μιχαήλ, 21 χρόνων, χαφ. Εκτός όμως από αυτούς υπάρχει κι άλλος ένας, ο διεθνής Στέφανος Μιχαήλ ή Στεφανής, όπως είναι γνωστός, που δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η παρουσία του από το πρόγραμμά μας. Εκείνος όμως που οδήγησε την ομάδα στη φετινή μεγάλη επιτυχία είναι αναμφισβήτητα ο προπονητής της ομάδας, ο ακούραστος Έλληνας τεχνικός Πάνος Μάρκοβιτς. Ακούστε πού αποδίδει ο ίδιος την επιτυχία του ΑΠΟΕΛ. Βασικά προσπαθήσαμε να αποφύγουμε δύο δυσκόλους περιόδους κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Η πρώτη περίοδος είναι η περίοδος των εορτών, που βλέπετε εκεί αλλάζει η ζωή και ο ρυθμός, το φαγητό, οι μέρες, οι γιορτάσιμες και γίνεται ένα περίοδο ντεφορμάρισμα των ομάδων. Εμείς φροντίσαμε σε εκείνη την περίοδο να έχουμε συμμαζέψει την ομάδα, να επιστήσουμε την προσοχή των παιδιών,
να μην είναι επώδυνος η πτώση, η πιθανή που θα δημιουργεί το. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε πτώση. Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος των απόκρεων, που και εκεί ξεφεύγει ο άνθρωπος. Και συνέπεσε κατά την περίοδο που τεφορμαρίστηκε η ομάδα μας μετά τον αγώνα του Παραλυμνίου να επικρατήσει μια τάση του θορύβου καταρχήν, την οποία προλάβαμε, ηρεμήσαμε την ομάδα, ενώ αντίθετα οι υπόλοιπες ομάδες με το τεφορμάρισμα που υπέσαν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος χάσανε πολλούς βαθμούς. Ενώ εμείς δεν είχαμε διακυμάνσεις μεγάλες. Συγκρατήσαμε με μία λέξη αυτό που λέγεται πτώσεις στα επίπεδα εκείνα που να μπορούμε να τα ελέγχουμε. Δεύτερος παράγων ήταν το ότι κάναμε υπεύθυνους τους ποδοσφαιριστάς μέσα στον αγώνα, μέσα στη ζωή τους, στη ζωή του συλλόγου. Υπεύθυνοι σε κάθε τι. Υπεύθυνοι μέσα στο αποδυτήριο, υπεύθυνοι στη φιλία τους, υπεύθυνοι στο τι μπορούν να δώσουν, τι έχουν υποχρέωση να δώσουν και τι έχουν δικαίωμα να πάρουν από το σύλλογο. Σε αυτή όλη τη δουλειά, βέβαια, ο βασικός παράγων ήταν το συμβούλιο, το οποίο στάθηκε ευθύς εξ αρχής κοντά σε μένα, μου έδωσε όλα τα δικαιώματα του καπετάνιου, δηλαδή του αρχηγού, του αφεντικού μέσα στην ομάδα. Στον ΑΠΟΕΛ διετέλεσαν μέχρι σήμερα 6 πρόεδροι. Ο τελευταίος, ο σημερινός δηλαδή, πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, κ. Ζιβανάρης, μας μιλά για τα σχέδιά του. Αναμφιβόλως, κύριε Κωνσταντίνου, πρωταρχικό μας σχέδιο και σκοπός είναι η παραμονή του ΑΠΟΕΛ στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ελπίζουμε με τον προγραμματισμό και την σκληρή δουλειά, την συνεργασία παιχτών, προπονητού και συμβουλίου, να κατορθώσουμε την παραμονή του ΑΠΟΕΛ στην πρώτη εθνική κατηγορία. Κύριε Ζιβανάρη, έχουμε ακούσει πολλά σχετικά με ένα άλλο θέμα που σας απασχολεί, τις μεταγραφές. Τι έχετε να μας πείτε πάνω σε αυτό? Ο κύριος Μάρκοβιτς έχει επισημάνει ορισμένους Κύπριους παίχτες, τους οποίους μου ανέφερε, και το θέμα των μεταγραφών θα εξεταστεί στην ολότητά του εις μία σειρά συσκέψεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Μεταξύ συμβουλίου και προπονητού. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί του. Συμφωνούμε, αλλά είναι θέμα συζητήσεων και κατά πόσον οι ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται και έχουν τους παίχτες θα μας τους δώσουν. Τώρα, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την ανέγερση του αθλητικού σας κέντρου? Ήδη έχουμε αρχίσει και είναι αρκετά προκεχωρημένες οι εργασίες του γηπέδου μας, το οποίο βρίσκεται παρά το Στρόβολο, εις ιδιόκτητον γην την οποία αγοράσαμε και μας εστίχησε περίπου 1-2 χρόνια και μας εστίχησε πέριξ των 25.000 λιρών. Το όλο έργο του αθλητικού κέντρου του ΑΠΟΕΛ θα στοιχήσει πέριξ των 100.000 λιρών και θα συμπεριλαμβάνει εκτός του γηπέδου ποδοσφαίρου, γηπέδα καλαθοσφαιρίσεως, πετοσφαίρας, αντισφαιρίσεως, κολυμβητήριων και το εντευκτήριο των μελών. Ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να παραδώσουμε το αθλητικό κέντρο εις τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ το 1976, που συμπίπτει με την 50η επέτειο της ιδρύσεως του Σωματείου. Χρειαζόμαστε όμως όλη την συμπαράσταση ηθική και υλική από τους φιλάθλους μας για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτόν το μεγαλεπίβολο έργο και να φανούμε συνεπείς ώστε να το παραδώσουμε το 1976.